Καλησπέρα και από μένα. Όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος, μετά από δύο χρόνια απουσίας είμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας τιμήσατε την παρουσία σας. Να είστε καλά, να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου στο νέο ΔΕΤΑ σύγχρονο του Απελή καλή δύναμη. Ότι, να ξέρετε ότι η κοινότητα, σε ό,τι και αν χρειαστείτε, θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Εύχομαι να υπάρξει μια όμορφη συνεργασία, γιατί όλοι είμαστε από εδώ, μαλάντε μου, σαν πρόεδρος Πρεσβυτήριου του Συλλόγου, είμαστε παιδιά του χωριού, αγαπάμε το χωριό μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει το χέρι μας για το χωριό μας. Συγχαρητήρια και πάλι, να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Καλησπέρα σε όλους. Μια γλυκιά καλησπέρα σε μια γλυκιά φθινοπορεινή βραδιά εδώ στην πανέμορφη πλατεία του χωριού μας. Ζωντανεύει ξανά μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας. Οι μεγάλες τοπικές γιορτές δεν επιτρέπονταν να πραγματοποιούνται. Έτσι λοιπόν φέτος επέστρεψε δυναμικά, χάρη και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Απελή και σε όλους τους εθελοντές, σε όλη την οικογένεια του Απελή που διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια είναι δεν είναι σε θέσεις, είναι δεν είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, πάντα βοηθάει και πάντα χαίρομαι με αυτό που συζητούσαμε με την Πρόεδρο, ότι ολοένα και περισσότερα μέλη και νέοι άνθρωποι έρχονται κοντά. Αυτό είναι που μας χαροποιεί στον πολιτισμό, ότι είναι υπόθεση όλων μας. Και τα παραδοσιακά χειροσφάγια έρχονται για άλλη μια φορά να μας δείξουν ότι τιμούμε την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Είναι πράγματι μια οικογενειακή γιορτή που κρατάει πάρα πολλά χρόνια και σε κάθε σπιτικό λαμβάνει χώρα. Και είναι πολύ όμορφη γιορτή, γιατί είναι μια γιορτή αλληλεγγύης. Δηλαδή δεν υπήρχε σπιτικό που να έκανε τα δικά του χειροσφάγια και να μην καλούσε τη γειτονιά να τα μοιραστεί μαζί, να γιορτάσει μαζί. Αυτό το πνεύμα θέλουμε να κρατήσουμε και χαίρομαι που η βραδιά εμπλουτίζεται με την πανέμορφη ορχήστρα μας, με το πανέμορφο χορευτικό μας. Γι' αυτό ας απολαύσουμε αυτή την όμορφη βραδιά, ας διασκεδάσουμε γιατί το έχουμε ανάγκη. Καλή διασκέδαση σε όλους και του χρόνου ραντεβού πάλι εδώ και να είμαστε καλά με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δήμαρχο να μας πει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Δεν είναι κομψό να διακόπτουμε ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται τόσο όμορφα. Παρ' όλα αυτά, μια πολύ ζεστή και όμορφη καλησπέρα μετά από δύο χρόνια απουσίας. Είμαστε ξανά εδώ. Το Απελή ζει πολύ ωραίες, όμορφες στιγμές. Στιγμές που για πολλούς από εσάς έχουν να κάνουν με βιώματα του παρελθόντος, τότε που αυτά τα έθιμα που αναβιώνουμε σήμερα, όπως είναι τα χειροσφάγια, για πολλούς από εμάς και εσάς τους μεγαλύτερους, ήταν τρόπος ζωής στα δύσκολα, τα πέτρινα χρόνια θα έλεγα, αλλά τα ιδιαίτερα όμορφα και μοναδικά. Να ευχηθώ από καρδιάς καλή διασκέδαση, πολλά πολλά συγχαρητήρια στον Απελή, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο ΔΟΠΑΒΣ προφανώς, στο χορευτικό, το υπέροχο χορευτικό και τη δασκάλα. Να είσαστε καλά, καλή διασκέδαση. Βαθιά.
του να χάσει κι αφού μια μάτια λείπασαι. Κυρίες και κύριοι δημοτικοί και κοινοτικοί συμβούλοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων, φίλοι και φίλες του συλλόγου μας. Εκ μέρους του διοικητικού μας συμβουλίου, με χαρά σας καλωσορίζω στην πλατεία του χωριού μας, στα φετινά χειροστάγια. Η πανδημία και οι όροι που μας επέβαλαν ανέστειλαν την υλοποίησή τους για 2 χρόνια. Φέτος επανερχόμαστε πιο πλούσια, πιο μουσικά, πιο ζεστά και πάντα με τον παραδοσιακό τρόπο που οι πηγιώτες ξέρουν να τιμούν. Τέτοιες εκδηλώσεις μας φέρνουν κοντά και προσφέρονται για συλλογική δουλειά και συμμετοχή. Ευχαριστούμε τον Δήμο, τον ΔΟΠΑΣ, για την ιδιωτική κάλυψη και ιδιαίτερως την κυρία Αντιδήμαρχο, κυρία Βλάχου Σέβη, για τη βοήθειά της. Την κοινότητα Πηλίου και το προσωπικό της για τη στήριξη και τη βοήθεια που μας παρέχουν. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Γιαννικουρή, τον πρόεδρο του Δεκανήσου, για την οικονομική στήριξή του που συνέβαλε στην υλοποίηση του ετήματος. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους και όσες δούλεψαν με γέφυρα και μεράκι για την προετοιμασία των χοιρινών μας. Το σεφ μας, τον κύριο Γιάννη Κουζούκα και την ομάδα του, τις κυρίες που τήληξαν τα ντολμαδάκια που θα γευτείτε και κυρίως τους 30 χορηγούς μας που αναφέρονται στο πανό, που ετοιμάσαμε προς τιμή τους και αυτούς που θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους. Συνεχίζουμε με τον ΑΤΕΗ, συνεχίζουμε με πολιτιστικές και όχι φράσεις. Η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε που είστε και απόψε μαζί μας. Πριν σας ευχηθώ καλή διασκέδαση, παρακαλώ το θερμό σας χειροκρότημα για την ορχήστρα μας και σας προσκαλώ να χορέψετε με την καρδιά σας. Στο χορό θα ανήκουν τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά του ΑΤΕΗ. Χαμαρώστε τα.